Αυτό το φυτό είναι η τσουκνίδα. Αυτή δεν θα τη φάω μη, γιατί δεν τρώγεται. Έτσι πρέπει να τη βράσουμε πρώτα για να φύγει το μυρμηγκικό οξύ που έχει. Αν τύχει και τσουκνιστείτε, παίρνετε ένα φύλλο και το τρίβετε επάνω στο σημείο που τσουκνιστήκατε και φεύγει η φαγούρα. Καλύτερα αποτελέσματα φέρνει αν έχετε εκεί κοντά και τρέψετε φύλλο από μολόχα. 10 λεπτά βράσιμο τουλάχιστον και το τρώμε. Πίνουμε και το, πάντα όταν βράζουμε τα αγριόχορτα θα πίνουμε και το ζουμί. Το χυμό είναι πολύ το νοτικός. Στο συγκεκριμένο, λόγω της πολλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, κάνει για τους ανεμικούς. Αντί να τρώτε δηλαδή το βρωμερό σηκώτη που συστήνουν οι γιατροί και παίρνετε 1000-2 κακά πράγματα μαζί με το σίδηρο και έτσι κινδυνεύετε μετά από άλλες αρρώσκες, καλύτερα να τρώτε την τσουκνίδα. Τώρα είναι άνοιξη, είναι εποχή της, υπάρχει σε πολύ. Εκμεταλλευτείτε το. Εδώ πέρα έχουμε ένα άλλο είδος τσουκνίδας. Να το. Τρώγεται. Αυτό έχει ήδη κάνει και τους σπόρους. Μην κοιτάτε που λένε ότι δεν τρώγονται τα φυτά που έχουν σπόρους. Σας άμα τα βάλεις στη σούπα, που ούτως ή άλλως θέλει τσουκνίδα και βράσιμο για να καταστραφεί το μυρμηγκικό οξύ, θα έχετε περισσότερη αξία σε βιταμίνες. Εγώ αυτά δεν θα την ξυλώσω, θα την αφήσω για να σποριάσει, γιατί στερούσα από τσουκνίδα στο κτήμα και τώρα είναι μια ευκαιρία να σποριάσει κι αυτή και να βγουν και άλλες τσουκνίδες. Εγώ αυτά που θεωρούνται ζυζάνια στο κτήμα τα θεωρώ χρήσιμα. Τα κόβω και τα τρώω, γιατί να τα ξυλώσω και να τα πετάξω όταν μπορώ να τα φάω και να θεραπευτώ. Τσουκνίδα λοιπόν, ένα άλλο είδος, πολύ καλό. Τρώγεται και αυτό με 10 λεπτά βράσιμο τουλάχιστον, σίγουρα για να καταστρέψει το μυρμηγκικό οξύ. Αυτά. Άγρια βατομουριά. Αυτή το φθινόπωρο βγάζει μαύρους καρπούς, τα γνωστά βατόμουρα, τα οποία είναι πλούσια βιταμίνη C, τρώγονται και τα φύλλα τους. Οπ, μου μπέσε. Τρώγονται και τα φύλλα. Τα φύλλα με τον καρπό μαζί και σχέτα τα φύλλα γίνονται και υπέροχο τσάι, πλούσιο σε βιταμίνες. Ένα είδος ζωχού. Τρώγεται και αυτό ομό, αλλά και βραστό αν θέλετε. Το συγκεκριμένο έχει πολλά αγκάθια, επειδή πήρε να καρτεύει. Παρ' όλα αυτά δεν έχω πρόβλημα. Το κοτσάνι είναι πιο τραγανό. Νόστιμος. Τριφύλλι. Έχει 2-3 ποικιλίες. Τρώγονται όλες. Και μάλιστα να ξέρετε είναι το τριφύλλι. Εύκολα να γνωρίζετε. Έχει 3 φύλλα. Αλλά έχουν μια στάμπα στη μέση, είτε μαύρη είτε πρασινοπή. Να γνωρίσεις ότι τριφύλλι είναι από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορείς να φας. Άκρος θεραπευτική. Φανταστείτε ότι τα ζώα συντηρούνται με τριφύλλι. Σήμερα τα σταυλίσιμα και εκείνο αποξηραμένο και το ήμερο, όχι το άγριο που είναι ακόμα πιο δυνατό. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Και πολύ νόστιμο είναι κιόλας. Καταπληκτικό. Μολόχα. Εύκολα αναγνωρίσιμη από το φύλλο, το σχήμα που έχει. Όταν ανθίζει βγάζει ένα μοβ άνθος. Τρώγεται όλη και η ρίζα σε μικρές ποσότητες. Και ένα μυστικό. Η μολόχα παράγει ένα πολύ ωραίο λάδι,
τόσο καλό και τόσο θεραπευτικό, που παλιά βέβαια χωρίς να ξέρουν τόσο την αξία τους, το νοθεύανε με το ελαιόλαδο και για να το πουλούσε, για να χρειάζεται να βάζει λιγότερο ελαιόλαδο. Αν ήξεραν την αξία πραγματικά της μολόχας, δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο τρίκ, με τη ρίζα της μολόχας φεύγει ο βήχας. 40 γραμμάρια ρίζα ψιλοκομμένη σε ένα λίτρο νερό, τα αφήνουμε για 10-12 ώρες και μετά πίνουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και διώχνει το βήχα. Τρώγεται το μη βραστή, αλλά βραστή είναι πιο νόστιμη. Εγώ τη φάω τώρα μη. Πολύ ωραία. Να γνωρίζεις τα χόρτα μπορούν να σε κρατήσουν στη ζωή. Έχουν ό,τι χρειάζεται για να ζήσει ο άνθρωπος. Την ξαναβλέπει μία και από μακριά. Ελπίζω να την ξεχωρίζετε. Θαμνώδης βελανιδιά. Τα φύλλα τους τσιμπάνε. Από αυτά τρώγονται μόνο οι καρποί, τα βελανίδια, οι οποίοι είναι πικροί, αλλά πολύ θεραπευτικοί. Και πολύ καλή τροφή για το χειμώνα. Σε κρατάει στη ζωή. Να φανταστείτε μεγάλα ζώα όπως αγριογούρουνα τρέφονται με βελανίδια και με βελανίδια. Τσιμπάνε πολύ. Το ίδιο ακριβώς καρπό βγάζει και το δέντρο δρύς. Άλλοι το λένε μεσέ. Κανονικά δρύς λέγεται. Και εκείνο είναι έτσι το ίδιο υγιεινό. Το δέντρο δρύς που το κόβουμε για να το κάψουμε. Είμαι σε μια περιοχή με κάρδαμο. Έτσι είναι το άνθος του. Αυτό είναι το κάρδαμο. Μην τον μπερδεύετε με το κόνιο ή με το ψευτοκόνιο. Βέβαια έχει διαφορά. Αλλά τώρα άμα είσαι στην αρχή ακόμα να μην τον μπερδέψετε. Σκοτώνουν και τα δύο να γνωρίζετε. Έτσι είναι. Τα φύλλα του είναι αυτά. Τα από πάνω, κάτω έχει διαφορετικά φύλλα. Μισό να τα βρω. Να τα γίνονται έτσι περίπου σαν του ραδικιού. Τώρα θα κόψω ένα. Γίνονται έτσι. Τρώγεται όλο το φυτό. Το δοκιμάσουμε. Από το κάρδαμο βγήκε η γνωστή φράση «αυτός καρδάμωσε», δηλαδή δυνάμωσε, γιατί πραγματικά το κάρδαμο σε δυναμώνει. Βέβαια να το τρώτε με μέτρο το κάρδαμο, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή τροφή. Ο συγκεκριμένος θάμνος το χειμώνα βγάζει κάτι κόκκινους γλυκούς καρπούς, είναι ένα είδος μπέρις, είναι πάρα πολύ καλή. Να το σχεδό. Είναι μητερά τα φύλλα στις άκρες. Α, να ένας καρπός. Εδώ φαίνεται, αλλά είναι παλιός, δεν τον φάω. Είναι περσινός. Αγριοράδικο ή αλλιώς πικροράδικο. Αυτό είναι το άνθος σου. Τα φύλλα του. Θα κόψουμε ένα φύλλο να δοκιμάσουμε. Τρώγονται όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου και τη ρίζα. Η ρίζα επίσης παράγει ένα είδος καφέ. Για να το δοκιμάσουμε. Ελπίζω να μην είναι τόσο πικρό όσο φημίζεται. Πραγματικά είναι εντελώς πικρό. Αυτό να το αναμίξετε με άλλα λαχανικά, με άλλα χορταρικά για να το φάτε. Ποτέ μόνο του. Δεν θα αντέξετε σίγουρα, εκτός αν είστε πολύ σκληροτράχυλοι.
και καλύτερα να το βράσετε για να φύγει πικρίλα. Σύμφωνα με την αρχή ότι οτιδήποτε φαγόσιμο πικρό είναι υγιεινό, όσο πιο πικρό τόσο πιο υγιεινό, αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ υγιεινό. Είναι και διουρητικό, να το γνωρίζετε, όπως και το ραδίκι. Δούμε τώρα και ένα άλλο είδος ραδικιού. Να το φίλο του. Από τα πιο νόστιμα είναι αυτά. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε. Να κόψω ένα φύλλο του για να το δείτε καθαρά, γιατί είναι μέσα στα χόρτα. Τα ραδικιά είναι χαμηλά και τα πνίγουν τα χόρτα. Να το. Ματζουράνα. Είναι αρωματικό φυτό και γίνεται έξιμα, βοηθάει στις αϊπνίες και σαν νεύρα, είναι φυσικό ηρεμιστικό χωρίς να παίρνετε χάπια και γίνεται έξιμα. Ματζουράνα λοιπόν, την ξαναδείχνω για να γνωρίζουμε. Άκρια ρίγανη, νάτι, αναγνωρίζεται πολύ εύκολα από τη μυρωδιά της. Αν δεν είστε δηλαδή σίγουροι και πάρετε ένα φύλλο και το τρίψτε και το μυρίστε, μοσχοβολάει, γίνεται τσάι, τρώγεται κιόλας και ομοί και βραστή, μπαίνει επίσης και στα φαγητά για μυρωδικό. Για να τη δοκιμάσουμε. Και πολύ ομοί όμως. Αυτό λέγεται κολτσίδα και λέγεται έτσι γιατί κολλάει πραγματικά, και έτσι που το χαϊδεύω με ξύνη, γι' αυτό λέγεται κολτσίδα. Πολύ υγιεινό φυτό, φουλ αντικαρκυνικό, τρώγεται ομοί μαζί με άλλα χορταρικά. Ας το δοκιμάσουμε. Τρώγεται όλο το μέρος. Είναι και ωραία. Αλλά καλύτερα να μην δίνει με άλλα λαχανικά, με άλλα χορταρικά. Γιατί μπορεί να ερεθίσει το λαιμό έτσι όπως κολλάει. Αλλά είναι εξαιρετικά υγιεινή. Αυτό σίγουρα φαντάζομαι όλοι το γνωρίζετε, το τόσο θεραπευτικό φυτό. Όμως λίγοι ξέρετε την πραγματική του αξία. Χαμομήλι. Λοιπόν, είναι αναγνωρίσιμο από τη μυρωδιά του και φυσικά από το άνθος, αλλά μοιάζει με τη μαργαρίτα, μην τον μπερδέψετε, παρότι και εκείνο τρώγεται. Μην τα μπερδέψετε όμως, δηλαδή αφού θέλετε να κάνετε τσάπο χαμομήλι, να μην κάνετε από μαργαρίτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι μπορεί να κάνει το χαμομήλι, τι δράση έχει πάνω στον οργανισμό. Είναι αντιμικροβιακό, αντιβακτηριδιακό, φουλ αντιοξειδωτικά και είναι κατάλληλο για τις εποχιακές αρρώσκες, για να μην μας πιάνουν, σε συνδυασμό με την τζουκνίδα. Έλεγε ο Διοσκουρίδης, φάει λέει τζουκνίδα στην εποχή της για να γλιτώσει λέει τις αρρώσκες του ερχόμενου έτους. Θα προτιμάμε να την κάνουμε έκχυμα, φρέσκια στην εποχή της, και για αργότερα θα πρέπει να μαζέψουμε και να την αποξηράνουμε. Τα άνθη μαζί με τα φύλλα σε συνδυασμό. Πολύ καλό τσάι και πολύ ωραίο. Βέβαια πικρίζει, αλλά υπάρχει η αρχή ότι κάθε τι φαγόσιμο πικρό είναι πολύ υγιεινό, λόγω των θρεπτικών συστατικών είναι. Οι βιταμίνες, γιατί όπως γνωρίζουμε, έχουν πικρή γεύση, οι πιο πολλές. Αυτό που ξεπροβάλλει πάνω από τα άλλα τα φυτά, με το κίτρινο το άνθος, είναι η άγρια ρεπανίδα.
φαγόσιμη. Βέβαια τώρα αυτή επειδή μεγάλωσε πολύ και δεν την προλάβαμε σε αρχικό στάδιο, πρέπει να βραστεί για να τη φάμε, για να είναι πιο μαλακή. Να τα φύλλα της, για να το φάμε, να δούμε. Άγρια ρεπανίδα, έχει μια ωραία ελαφριά ξυνήλα, νόστιμη. Μέντα, είναι κοινή, εύκολα να γνωρίσουμε από τη μυρωδιά της και αν δεν είναι σίγουρη τρίψε ένα φύλλο και το μυρίσου. Τρώγεται ομή, γίνεται τσάι, έκχυμα. Και μπαίνει και σαν χορταρικό και αυτό στις σούπες και στα φαγητά μας. Δίνει καταπληκτική γεύση.